φωτίστηκαν τα αίτια της μόλυνσης στις εκβολές όπως Σελέμη στην παραλία της Ανάληψης, όπως κατέγραψε πρόσφατα ο τηλεοπτικός φακός. Στις εκβολές όπως Σελέμη η ρήπανση είναι, να το πω, διάχυτη. Από μπάζα μπορεί να είναι που είναι, έχουν βρεθεί κάποιες ενδείξεις από τις αναλύσεις εννοώ, από αστικά λήματα. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών μπαίνει και ένας υπόγειος αγωγός, ο οποίος καταλήγει στις εκβολές όπως Σελέμη. Προφανώς ο αγωγός τώρα δεν τρέχει, ελέγχεται δηλαδή και δεν τρέχει, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να προστατευτεί ο χώρος. Είναι αγωγός σπιτιού? Όχι, δεν είναι σπίτια, δεν έχει εκεί. Και τι αγωγός? Εγκαταστάσεις. Από εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι ένα ξενοδοχείο, μπορεί να είναι μια εγκατάσταση, δεν το ξέρουμε. Θα μας πει το δασαρχείο και από εκεί πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπει από πού προέρχεται, ποιος τον εγκατέστησε και να επιβληθούν και τα ανάλογα πρόστιμα. Για το μαύρο νερό στο μικρό αρδευτικό φράγμα Ηνίου, η ρήπανση προήλθε από αστικά λήματα και λιγότερο από κατσίγαρο, με τους ελέγχους ωστόσο να συνεχίζονται στα ελαιουργία της ευρύτερης περιοχής. Η ρήπανση προήλθε κατά κύριο λόγο από αστικά λήματα. Προφανώς η βροχή τα συσσόρευσε και τα έφερε στο φράγμα και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Είναι συγκατσίγαρος? Συγκατσίγαρος σε μικρότερη ποσότητα, γιατί υπάρχουν και στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Να σεβαστούμε τον τόπο που ζούμε, το περιβάλλον που ζούμε, γιατί δεν είναι δικό μας. Με στόχο να βάλουν φρένο σε αντίστοιχα περιβαλλοντικά εγκλήματα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος σχεδιάζει από το νέο έτος διάφορες ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Για να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατέψουμε τον τόπο αυτό, με όλους τους φορείς που μπορεί να έχουν λόγο και προτάσεις για τη διαχείριση αυτού του οικότοπου, για την προστασία του, για την περίφραξη του, αν ενδεχομένως αν μπορεί να γίνει, για να δούμε με ποιο τρόπο θα αποτραπούν παράνομες ενέργειες στο μέλλον, να δυσκολευτεί η πρόσβαση. Να μην είναι εύκολη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα. Να μπορούν να πηγαίνουν να απορρίπτουν μπάζα, λίμματα ή ό,τι άλλο.